κυρία Πρίτανης, εκλεκτή προσεκλημένη, κυρίες και κύριοι. Να και πάλι που βρίσκομαι στη γενέτειρά μου, την οποία το έφερε ο καιρός να επισκέπτομαι όλο και συχνότερα. Μπαίνω αμέσως στο θέμα μου. Μια εικόνα λένε χίλιες λέξεις. Εδώ είναι όλο το ζήτημα. Τα πάντα βρίσκονται σε αυτή την εικόνα. Έχω βρει έναν έγκυρο χάρτη της Βενετίας του 1237 και έχω εφαρμόσει επάνω έναν σύγχρονο γεωπολιτικό χάρτη των Σκοπίων με γεωγραφικές συντεταγμένες. Αρκεί να διαβάσετε τη λεζάντα. Ο λευκός χάρτης του 2018 πάνω στον χάρτη του 1237. Ξύνοντας με ηλεκτρονικό τρόπο, εδώ, στο κάτω μέρος των Σκοπίων, εδώ που μας λένε ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία, ξύνοντας εκεί, αποκαλύπτεται η λέξη Πελαγωνία. Πιο πάνω είναι η Παιωνία και γύρω από τα Σκόπια είναι η Δαρδανία. Από το 1992 ως μοναχικός περίεργος έλεγα ότι τα Σκόπια είναι Δαρδανία, αλλά αυτό δεν το άκουγε κανένας. Από το 1992 το λέω και το γράφω. Τώρα όμως τα στοιχεία ξεχύλισαν. Πάμε πίσω στο χάρτη μας. Από τις πρέσπες που υπογράφηκε η προδοτική συμφωνία, βλέπετε, εδώ είναι το μοναστήρι, τα Μπίτολα. Ξέρετε πώς λέγεται σήμερα η Μητρόπολη των Σκοπίων, του κράτους? Μητρόπολη Πελαγωνίας λέγεται η εκκλησία. Μητρόπολη Πελαγωνίας λέγεται σήμερα ακόμα. Δίπλα λοιπόν είναι το Γευγελί και εδώ είναι η λίμνη της Δοϊράνης. Άρα λοιπόν όλη αυτή εδώ η περιοχή, όλη αυτή εδώ η περιοχή είναι η Πελαγωνία. Οι Πελαγόνες ήταν θρακικό φύλο που κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες. Δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες, σας διαβεβαιώ. Εκτός αν η γελοιότητα των ιστορικών μας εγκάθετων, λυπάμαι να πω, και καθηγητών Πανεπιστημίου, θα ισχυριστούν και αυτό ακόμα το ψεύδος. Οι άνθρωποι, ιστορικός ή το υπηρωτικό φύλο που κατακτήθηκε από τον Φίλιππο και έπειτα από τον Μεγαλέξανδρο. Μεταξύ λοιπόν του κράτους των Σκοπίων και της ελληνικής και μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας, βλέπετε εδώ, Μποντενά, Σαλόνικα, Γυναικόκαστρο, στο χάρτη του 1237. Πάντοτε λοιπόν, μεταξύ των βορείων συνόρων, των βορείων ορίων της μοναδικής Μακεδονίας και του κράτους των Σκοπίων, υπήρχε η Πελαγωνία. Οι γέες δεν μεταφέρονται. Δεν μεταφέρονται οι γέες, δεν είναι οι ψευτοειδές που αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Δεν αλλάζουν τα χώματα έτσι επειδή κάποιοι το θέλουν. Και λέμε εδώ, σήμερα η περιοχή λοιπόν που απέμεινε στην η Πελαγωνία στο κράτος των Σκοπίων είναι γύρω από τις πόλεις Μοναστήρι, τον Μπίτολα, Πρίλαπος, Πριλέπ, Γευγελή, Γευγελίγια, και στην Ελλάδα μια ευρεία περιοχή γύρω από τη Φλόρινα. Και πάω στα γρήγορα στο επιχείρημα. Ναι, αλλά την κατέκτησε και άρα την έκανε Μακεδονία. Μάλιστα, λέω μονότονα και επίμονα. Κατέκτησε και τη Θήβα, κατέκτησε και τη Θεσσαλία. Υπήρξε ένας Θεσσαλός, ένας Θηβαίος να πει ότι είμαι Μακεδόνας? Υπήρξε κάποιος λογικός να πει ότι η Θεσσαλία είναι Μακεδονία? Γιατί αυτό που ισχύει στο Νότο δεν μπορεί να ισχύσει κατά τη λογική των ελληνώνυμων στο Βορρά, που είναι και η ιστορική αλήθεια. Και έρχομαι αμέσως στο θέμα μου. Η Συμφωνία των Πρεσπών, προδοτική για την πλειοψηφία των Ελλήνων, γιατί με αυτό θα ασχοληθώ, και έχω βάλει τον εξής τίτλο: γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών περιέχει δουλείες που διαλύουν, οδηγούν στη διάλυση της Ελλάδος. Το όνομα, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόλωμα.
Απόψε σας λέω ότι το όνομα ήτανε το δόλωμα. Το θέμα ήταν το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής να περάσει. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Αν δημιουργηθεί μια Βόρειο Μακεδονία, αμέσως όλοι εμείς είμαστε Νότιο Μακεδόνες. Όλοι, με τη μία. Δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε και βέβαια τους έχει αναγνωρίσει αυτή η συμφωνία και την εθνότητα και τη γλώσσα. Κι όμως, αυτά δεν είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι αυτά που περιλαμβάνει στα χοντρά και ψηλά γράμματα η συμφωνία, την οποία την έχω αποδελτιώσει με το μολύβι και νόμο-νόμο, νομίζω όσο κανένας ή όσο λίγοι. Επιτρέψτε μου το κατηγορηματικό στο πράγμα και θα δείτε γιατί. Το πράγμα αρχίζει από τον τίτλο. Όλοι προσπερνούν τον τίτλο αυτής της συμφωνίας και όμως εκεί με κοινική σαφήνεια περιγράφονται τα πάντα. Στον τίτλο. Προσέξτε. Και ένας βασικός κανόνας που θέλω να σας πω της προπαγάνδας είναι όταν θέλεις να κρύψεις καλά κάτι να το κρύβεις κάτω από τα μάτια του κόσμου όλου. Και αυτό συμβαίνει με τον τίτλο. Τι μας λέει ο τίτλος? Τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ το επίλυση των διαφορών πάμε στο 50-50. Σαν να κλέψαμε εμείς κάτι από τα Σκόπια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κομμάτι να γίνει. Πάμε παρακάτω. Και στη συνέχεια λέει, σηματοδοτεί στον τίτλο αυτά παρακαλώ, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας των 95 και καταλήγει και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Εμείς γιατί νομίζαμε ότι η συμφωνία γίνεται για το όνομα? Γιατί δεν καταλάβαμε ότι μιλάμε για μια στρατηγική εταιρική σχέση? Γιατί? Γιατί δεν το λέει κανένα στα ελληνώνυμα μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι όργανο καθεστωτικό στην Ελλάδα? Γιατί δεν μας λέει ότι αυτή η συμφωνία έγινε ως εταιρική στρατηγική σχέση? Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θέλω να πω και για αυτή τη γελιότητα ότι δήθεν στον τίτλο λέει ότι λήγει η ενδιάμεση συμφωνία του 95. Πώς μπορεί να λήξει, συνέλληνες, λογικοί ακροατές, μια συμφωνία η οποία ουδέποτε λειτουργήσε? Πώς μπορεί να λήξει? Η ενδιάμεση συμφωνία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν λειτουργήσαν, διότι αμέσως θυμάστε μετά το 95 αρχίσανε τα όργανα που ήξερε και έλεγε ο ελληνώνυμος πρωθυπουργός, αλλά εις βάρος της Ελλάδος, δηλαδή φτιάχνανε τα αρχαιοπρεπή ψευδο αρχαιοελληνικά κτίρια, φτιάχνανε τα αγάλματα, τις Άρισες, τους Μεγαλέξανδρους, τους Φιλίππους κτλ. Όλα αυτά ήταν καταπάτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποιο λοιπόν βορβορόδες, επιτρέψτε μου, επειδή ξέρω ποιο είναι, χέρι πήγε και την πρωτοκόλλησε ως δήθεν συμφωνία, υπάρχει ένας όρος, θα τον βρω και θα τον πω παρακάτω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και κάτι άλλο. Η ενδιάμεση συμφωνία ουδέποτε κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. Και ναι, το βρήκα. Και αυτά που υπόθηκαν περί συμφωνιών απλοποιημένης μορφής είναι δηλαδή το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή έχεις μια συμφωνία που δεν την κυρώνει το ελληνικό κοινοβούλιο, οι άλλοι την παραβιάζουν από την πρώτη μέρα, αλλά πας και την πρωτοκολλά στον ΟΗΕ. Δηλαδή πόσο απατεώνας είσαι να βγαίνεις ακόμα και σήμερα σε κάποιο κανάλι, κάποιος συνταγματολόγος δυστυχώς γνωστού κόμματος και δυστυχώς και Θεσσαλονικιός και να λέει ότι μα είναι έγκυρη η ενδιάμεση συμφωνία. Πώς είναι έγκυρη? Με το δικολαβίστικο, δεν θα πω ονόματα απόντων, δεν θα πω, φωτογραφίζω όμως. Λοιπόν, πώς γίνεται με δικολαβίστικα τόσο σοβαρά θέματα να πέφτουν στο κεφάλι της Ελλάδος? Ένα βασικό ζήτημα είναι το ότι η Συμφωνία των Πρεσπών βασίζεται σε πλαστά στοιχεία. Ποιος μιλάει για την πλαστότητα των στοιχείων? Κάποιοι ακραίοι, εμείς εδώ? Λοιπόν, είναι γνωστό παγκοσμίως ότι ο τέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος Κλίντον, είχε πει «Το ξέρει ο κόσμος όλος. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας». Και ο ίδιος, στις 2 Οκτωβρίου 1992,
έκανε την επίσημη γραπτή δήλωση. Στηρίζω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση, θα πούμε και κάτω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αρθεί με κάποια νεότερη, όπου δεν εγκρινότανε το όνομα, έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εγκρινότανε το όνομα Μακεδονία, έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κλίντον, δεν αναγνωρίζω την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως ανεξάρτητο κράτος, ή μάλλον θα την αναγνωρίσω υπό τον όρο να μην συμπεριλαμβάνει την ονομασία, στην ονομασία της η λέξη Μακεδονία. Και πιο κάτω, περί τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζει ο κύριος Κλίντον, η χρήση αυτού του ονόματος χαρακτηρίστηκε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, εννοεί την πασίγνωστη δήλωση του Έντουαρντ Στετίνιους, 26 Δεκεμβρίου 1944, γιατί θα ήταν προκάλημα για επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδος, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και πάλι πηγή αποσταθεροποίησης και διαμάχης. Και καταλήγει ο πρόεδρος Κλίντον, η θέση των ΗΠΑ πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Εάν το νέο αυτό κράτος επιθυμεί να την αναγνώριση της Αμερικής, θα πρέπει καταρχάς να δεχθεί τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκη 1975. Ουδέποτε συνέβη αυτό. Τώρα πάνε να υπογράψουν συμφωνία, ενώ αυτό που λέει ο κύριος Κλίντον εκκρεμεί διεθνώς. Μάλιστα. Και στο τέλος καταλήγει ο κύριος Κλίντον, η κυβέρνηση Κλίντον θα υπερασπιστεί αυτές τις αρχές και θα διασφαλίσει την ικανοποίηση των νομίμων συμφερόντων της Ελλάδος. Να λοιπόν που δεν μιλάμε εμείς για αποσταθεροποίηση, να λοιπόν που δεν μιλάμε εμείς για πράγματα που θα προκαλέσουν διαμάχη. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο κύριος Κλίντον. Κι όμως, οι σύγχρονες πολιτικές και στρατοβιομηχανικές ελίτ της ΗΠΑ, των ΗΠΑ, διαψεύδουν την πολιτική συνέχεια του ίδιου του κράτους τους. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ειδικά αυτή η ιστορία δεν ξαναγράφεται με ψεύδι. Είναι πολύ μεγάλο ανάστημα παγκοσμίως ο Μέγα Αλέξανδρος για να τον κάνει Σλάβο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ανάστημα. Είναι έξω από τα κυβικά όλων τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν θα γίνει ποτέ. Δυστυχώς, αυτή η πρόσφατη στάση, οφείλω να πω, εγώ που δεν διαδήλωνα σαν τον κύριο Ελληνώνυμο Πρωθυπουργό έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δεν το έχω κάνει ποτέ, όπως αυτοί που λέγανε Αμερικάνοι δολοφόνοι των λαών, τώρα συνεργάτες. Λοιπόν, δυστυχώς, θέλω να πω για τους φίλους μας πέραν του Ατλαντικού, ότι αυτές οι ελίτ που δρούν, αμαυρώνουν την παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη ως προς την πολιτική της στην Ελλάδα. Η επιστολή 371 διεθνούς φήμης καθηγητών πανεπιστημίων που εστάλει 18 Μαΐου του 2009 στον πρώην πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος έμεινε παγερά αδιάφορος όταν πήρε τους 371 διεθνείς επιστήμονες, έχω πλήρη λίστα και ξέρω τι αναστήματα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, ο κύριος Ομπάμα δεν το έδωσε σημασία, έλεγε το εξής αυτή η επιστολή. Πιστεύουμε ότι αυτή η ανοησία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά δουλειά να υποστηρίζουν την παραποίηση της ιστορίας. Θέλω να πω ακόμα και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να τελειώσει και αυτό το παραμύθι με τις τρεις Μακεδονίες. Εδώ και πολύ καιρό είμαι ο σημειοφόρος του κειμένου που θα βρείτε όλοι στο διαδίκτυο γιατί δεν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Τον πυρήνα της σκέψης μου τον έχετε δει. Αλλά ρωτάω και κάτι άλλο. Έχω μελετήσει με το Μολύβι λέξη-λέξη όλες τις συμφωνίες της διεθνής και της διμερής της Ελλάδος. Και προκαλώ οποιονδήποτε ιστορικό εκ των τριών καθηγητών Πανεπιστημίου της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όλους τους άλλους που λένε το φλινάφημα, το ψευδολόγημα ότι υπάρχουν τρεις Μακεδονίες και εντάξει, 51 στην Ελλάδα, 39 στα Σκόπια και 10 η Βουλγαρία. Προκαλώ και λέω, πού είναι γραμμένο αυτό, σε ποια συμφωνία γράφεται, σε ποιο επίσημο χαρτί με την υπογραφή της Ελλάδος και αν δεν το προσκοπήσουν αυτοί οι προπαγανδιστές και οι προβοκάτορες να σοπάσουν για πάντα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το ψεύδος, το κατάπτυστο ψεύδος σε καμία συμφωνία διμερή ή διεθνή ή έστω και σε χαρτί. Η Μακεδονία είναι μόνο μία. Αυτή που ξέρουμε πάντοτε. Μόνο μία.
Πάμε λοιπόν τώρα και στα της συνθήκης, τη συμφωνία του των Πρεσπών. Προβλέπει στο προήμιο, πρέπει να διαβάζουμε καλά, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν τα κανάλια, δεν μπορούν να διαβάσουν. Προβλέπει λοιπόν στο προήμιο τα εξής εκπληκτικά. Τα δύο μέρη, Ελλάδα και Σκόπια, να θέσουν μόνιμα τέλος σε οποιοδήποτε εχθρικές συμπεριφορές που τυχόν επιμένουν και συμφωνώντας για την ανάγκη να απέχουν από κάθε είδος αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό. Μάλιστα. Τι λέει όμως η συνθήκη της Βιέννης, που είναι η συνθήκη που ελέγχει η σύμβαση, συγγνώμη, η σύμβαση της Βιέννης, που είναι η σύμβαση που ελέγχει όλες τις συνθήκες που υπογράφονται, η Ελλάδα την έχει υπογράψει. Ο κύριος πρέσβης να με συγχωρήσει, δεν θα πω το νομοδιάταγμα 402-1974, το είπα όμως. Και αναφέρει μέσα στην κύρωση, από τη στιγμή που υπεγράφει τα συμβαλόμενα μέρη, οφείλουν να απέχουν από ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν στο περιεχόμενο της εν λόγω συνθήκης, εννοεί της Βιέννης. Ωστόσο, έχουμε γίνει μάρτυρες από το πρώτο δευτερόλεπτο της υπογραφής. Ο κύριος Ζάεφ μιλάει για Μακεδονία, σκέτη, χωρίς το Βόρειο, για μακεδονικό στρατό, μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό λαό. Πρόσφατα, στις 20 του μηνός, Σεπτεμβρίου, διακήρυξε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι Ελλάδα, η Δυτική Βουλγαρία είναι Βουλγαρία, δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα από τη δική μας. Αυτή είναι η μόνη Μακεδονία και δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο. Είναι απομαγνητοφωνημένο. Το τι κάνανε μετά για να τον μπουρδουκλώσουνε και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο από όπου απεχώρησα, όπως ακούσατε έγραφα εκεί, με πολλή ανακούφιση, και άλλοι, το τι κάνανε για να το εξαφανίσουνε, ναι, αλλά δεν εξαφανίστηκε από όλους. Είμαστε κάποιοι πολύ γρήγοροι στις δηλώσεις που τις κατεβάζουμε και τις περνάμε στο δικό μας κανάλι. Και έτσι δεν μπορούν να τις διαψεύσουν. Άρα λοιπόν έχει μία Μακεδονία ο κύριος Ζάεφ και είναι η δικιά τους. Αυτό, βάσει των όσων ακούσατε προηγουμένως, δεν συνιστά αυτόματα παραβίαση σε βαθμό ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών? Τι λέει το προήμιο? Τι λέει το προήμιο? Να μην προβαίνεις αυτά τα έσχη που κάνεις. Λοιπόν, αλλά εδώ τι να πει το καημένο το προήμιο, όταν στο άρθρο 7, παράγραφος 1, μας μιλάει, λέει τα εξής. Η εκατέρωθεν αντίληψη ως προς τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνες αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά. Μάλιστα. Όσοι ξέρουν λίγα γράμματα, όχι φιλολογία που κάποιοι πασχίσαμε να μάθουμε, ξέρουν ότι κάθε πράγμα, ένα δέντρο σημενόμενο, έχει μια λέξη. Το δέντρο. Ένα πράγμα με κορμό, ρίζα, φύλλα, το λες δέντρο. Δεν το λες, δεν λες δέντρο και ο άλλος καταλαβαίνει λαχανικό. Έτσι λοιπόν η Μακεδονία σημαίνει κάτι απολύτως συγκεκριμένο και καθορισμένο ιστορικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και εθνοτικά. Όμως η Συμφωνία των Πρεσπών μας λέει ότι θα έχουμε για την ίδια λέξη δύο διαφορετικές έννοιες και σημασίες. Εδώ πλέον νομίζω ότι όλες οι επιστήμες αλλά και οι ψυχιατρικοί σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Δεν γίνεται. Οφείλω να επανέλθω στην εδραίωση της στρατηγικής και εταιρικής σχέσης. Και να πω ότι εάν κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκινούν μακροχρόνια σχέδια αυτών των ελίτ για τη διάλυση της κρατικής υπόστασης της Ελλάδος. Και θα δείξουμε αμέσως, και θα το ξαναπώ, δεν το είπα προηγουμένως, μάλλον θα το πω πρώτη φορά, ότι αυτές οι δουλείες και οι επαχθείς μονομερείς όροι, δυσβάστακτοι όροι που υπάρχουν μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών σε βάρος της Ελλάδος, είναι σαν να νικήθηκε η Ελλάδα σε πόλεμο. Είναι μια συμφωνία ντροπής και ήττας. Σαν να νικηθήκαμε σε πόλεμο. Υπογράφουμε συνθήκη παράδοσης πολέμου. Να δούμε λοιπόν και ποιες είναι οι δουλείες. Δεν θα κοιτάζω το κείμενο και θα... Ποιο είναι το κεφάλι εδώ, τι γίνεται? Χανόμαστε. Λοιπόν, ποιος είναι, Όθωνας? Όθωνα λίγο. Λοιπόν, ποιες είναι οι δουλείες για την Ελλάδα στη Συμφωνία των Πρεσπών? Πάμε στα γρήγορα. Άρθρο 9. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να συμφωνήσει ότι η στρατηγική της συνεργασία, προστέξτε τον όρο που επανέρχεται συνέχεια, με τα Σκόπια θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Γεωργία,
πολιτική προστασία, άμυνα, οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον, βιομηχανία, υποδομές, επενδύσεις, πολιτικές σχέσεις, τουρισμό, εμπόριο, διασυνοριακή συνεργασία και μεταφορές. Στα πάντα εμείς. Εμείς θα γίνουμε ένα σώμα, μια ψυχή. Καταλάβατε. Μάλιστα. Άρθρο 13. Η Ελλάδα επιβάλλεται, επειδή τα Σκόπια είναι περίκλειστο κάτω, θα το έχετε ακούσει, να ισχύσουν οι προβλέψεις της Σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας και συμφωνίες, προσέξτε, που θα εφαρμόζονται, διατάσεις σήμερα για συμφωνίες που θα εφαρμόζονται και όταν θα συνομολογούνται, δηλαδή στο μέλλον. Δηλαδή ούτε στο μέλλον γλιτώνουμε. Έτσι. Έτσι η χώρα μας υποχρεώνεται να παραδώσει προς συνεργασία τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Καβάλας αρχικά και την ΑΟΣ στο μέλλον. Για να μην έχουμε καμία αμφιβολία, στις 24 Θαρό του μηνός βγήκε ο κύριος Παπαδημούλης ως αντιπρόεδρος της, παρακαλώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ναι, θα δοθούν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Την ίδια μέρα, προφανώς, την ίδια μέρα βγήκε και ο Ζάεφ με ταυτόσιμη δήλωση και είπε ότι εμείς θα βάλουμε εκεί τα καράβια μας και τα λοιπά και φυσικά όταν φτιαχτεί η ΑΟΣ θα έχουμε και από την ΑΟΣ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Α, το πάτησα. Συγγνώμη. Άρθρο 14. Επιβάλλεται στην Ελλάδα η συνεργασία και εδώ σε όλους τους τομείς. Εμείς με στα πάντα θα συνεργαζόμαστε. Οικονομία, επενδύσεις, ενέργεια, φωτοβολταϊκά. Αυτά είναι για το όνομα. Έλληνες, αυτά είναι η συμφωνία για το όνομα. Το όνομα λύνεται τώρα εδώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, φωτοβολταϊκά, αιωλική και υδροηλεκτρική και η κατασκευή, εδώ είναι το τερατώδες. Συντήρηση και χρήση διασυνδεδεμένων αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Προσέξτε, εδώ. Υφισταμένων, είναι μέσα από το κείμενο. Υποκατασκευή και σχεδιαζομένων. Δηλαδή, η Ελλάδα δεσμεύεται από τώρα και για τους αγωγούς που θα σχεδιαστούν στο μέλλον. Εντάξει. Στο άρθρο 14 επιβάλλεται η Ελλάδα να μεταφέρει στα Σκόπια τεχνογνωσία και εμπειρία σε τομείς υποδομών, μεταφορών, οδικών, σιδηροδρομικών, θαλασσίων, περιλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων στο έδαφος. Και το άρθρο 15 εδώ δηλαδή είναι τραγικό. Είναι κλασίγελος εδώ. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει πληροφορίες επιστημονικά και τεχνικά αρχεία. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη θα δώσει τα αρχεία του. Δεν μπορεί. Έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να δώσει τα αρχεία του. Προσέξτε, περιλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας και νανοτεχνολογίας. Διαβάστε το άρθρο 15. Εμείς υποχρεούμεθα να μεταφέρουμε και την νανοτεχνολογία. Διότι χωρίς νανοτεχνολογία δεν μπορούν τα Σκόπια, καταλάβατε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτές τις δουλείες περιγράφει μέσα η συνθήκη και αυτές καλούμεθα να υπογράψουμε. Σταματώ εδώ με τις δουλείες και πάω στο άρθρο 19 και 19.2. Εδώ τι λέει? Λέει ότι, εντάξει, αν διαφωνήσετε, λέει, μπορείτε να προσφύγετε στο Διεθνές Δικαστήριο. Μέχρι τώρα μας λέγατε ότι με το που υπέγραψε ο ελληνώνυμος υπουργός των εξωτερικών μας, με το που υπέγραψε, τελείωσε το πράγμα. Δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι περίπου ως μια μοίρα που πλάκωσε την Ελλάδα και τελείωσε. Τώρα εδώ γιατί στο 19.2 μας λες ότι μπορείτε να πάτε και στο Διεθνές Δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά δεν μας λέει ο πανέξυπνος ένας συνεργάτης του Υπουργού που τη συνέταξε, ένας, και είναι γνωστό το όνομά του, αλλά πάλι δεν μπορώ να το πω δημοσίως, ένας, γιατί όπως λέει η προσφυγή των Παμακεδονικών ορθά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, περιφρόνησαν το νομικό επιστημονικό πλήρωμα, να το πω, του Υπουργείου Εξωτερικών, τους ειδικούς δηλαδή, τους περιφρόνησαν κατά τη σύνταξη της συνθήκης και την κάνανε μεταξύ τους, δύο άτομα. Βέβαια, κάποιοι κακοί λένε ότι ήρθε έτοιμη συνθήκη απ' έξω. Εγώ δεν θέλω να το πω αυτό. Τα αφήνω να λέγεται ότι ήρθε έτοιμη και την πήρανε και τη δώσανε. Λοιπόν, εδώ όμως την έχουν πατήσει άσχημα. Γιατί πάλι και βάσει της σύμβασης της Βιέννης, κατά κανόνα, με καταγγελία λήγουν μόνο οι διμερείς συνθήκες. Και οποτεδήποτε κρίνει μια χώρα. Άρα έχουμε μια μονομερή πράξη και οποτεδήποτε κρίνει μια χώρα. Και αυτό μπορεί να συμβεί, προσέξτε, ακόμη και μετά την κύρωση. Γι' αυτό λέω σταθερά
Ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωση. Δεν τελείωσε τίποτα. Όλα παίζονται. Όλα είναι ανοιχτά. Θα πει κάποιος ότι, καλά ρε παιδί μου, υπάρχει προηγούμενο καταγγελίας διεθνούς συνθήκης. Για να δούμε τι λέει τώρα η μελέτη μου, για να δούμε τι λέει. Υπάρχει. Θα δώσω δύο διεθνή παραδείγματα. Πρώτα η περίπτωση της Αυστρίας, που μετά τη διάλυση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας τον καιρό της Διαδικής Μοναρχίας το 1918, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, η Αυστρία τότε, ως Δημοκρατία της Γερμανικής Αυστρίας. Μετά από παρέμβαση των δυνάμεων της Αντάντ, άλλαξε το όνομα σε Δημοκρατία της Αυστρίας. Άρα αλλάζει το όνομα. Δεύτερον, η ίδια η Αυστρία, όταν κυκλοφόρησε η Σλοβενία χαρτονόμισμα που απεικόνιζε το θρόνο της Καρινθίας, περιοχή της Αυστρίας όπου ζει σλοβενική μειονότητα, εξανάγκασε τη Σλοβενία να αλλάξει τα χαρτονόμισμά της. Άρα εδώ πάμε στο ότι αλλάζουν και τα σύμβολα. Απαιτούνται και αλλάζουν και τα σύμβολα. Με όλα αυτά γίνεται σαφές ότι η προδοτική αυτή συμφωνία θίγει βαθύτατα τον πυρήνα του δημοσίου συμφέροντος του ελληνικού κράτους, το οποίο χάνει την ιστορική και κοινωνική του αυτοτέλεια στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Μακεδονία. Το ίδιο και ο ελληνικός λαός χάνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, την ταυτότητά του, εθνοτικά, γλωσσικά, πολιτισμικά, εμπορικά, επαγγελματικά και κεκτημένα. Και έτσι η ζημιά δεν είναι μόνο τωρινή, είναι για τις επόμενες γενιές. Η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας σε σλαβοαλβανούς εθνοτικά, οι οποίοι μιλούν βουλγαροσερβική γλώσσα, ισοδύναμη με απόλυτη απαλωτρίωση του επιθέτου μακεδονικός και της μοναδικής Μακεδονίας των Ελλήνων. Ήδη ακούγεται ότι από ελληνώνυμους ενδοτικούς ότι πρέπει να αλλάξει όνομα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Αεροδρόμιο Μακεδονίας. Μας είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ότι πρέπει να γίνει αεροδρόμιο Μίκρας. Μάλιστα. Και φυσικά θα έχει δικαίωμα, θα έχει πρόβλημα κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μια εταιρεία που λέγεται Μακεδονική Εταιρεία ή Μακεδονικό Τάδε, διότι αυτόματα αυτός θα είναι Νοτιομακεδόνας. Άρα λοιπόν, το ξανάπα και στα κείμενά μου και σε άλλες συνεντεύξεις, το λέω τώρα απ' έξω, συμβαίνει το εξής. Όποιος έχει ένομο συμφέρον μπορεί να πάει και να προσφύγει παράλληλα με την, δηλαδή του κλείνουν το εργοστάσιο, του παίρνουν τη φίρμα κτλ. Μπορεί να πάει και να προσφύγει με ένα δικηγόρο ή με τους δικηγόρους των Παμακεδονικών να έρθει σε συνεννόηση και να προσφύγει σε 7 Δεκεμβρίου όπου θα εκδικαστεί και θα γίνει μεγάλος αγώνας εκεί πέρα. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα. Θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα έχουμε συνέχειες σε κάθε είδους απόφαση. Σε κάθε είδους απόφαση θα έχουμε συνέχεια. Νοτιομακεδόνας δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει Νοτιομακεδόνας. Αυτό λέω κι εγώ. Αν υπήρχε, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποιος να γράψει ότι είμαι Νότιος Μακεδόνας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Ο Σκοπιανός είναι ο μοναδικός Μακεδόνας. Σωστά τα λέτε. Σωστά τα λέτε. Συνεχίζω με τις επιπτώσεις. Σοβαρή θα είναι και η επίπτωση πάνω στο ηθικό φρόνημα των νέων αξιωματικών, υπαξιωματικών και των στρατευσίμων. Διότι θα ξέρουν πλέον ότι δεν αξίζει να πολεμήσεις για αυτή την πατρίδα, ούτε να πεθάνει κάποιος. Διότι θα έρθουν μετά από 30, 40, 50 χρόνια κάποιοι και μια συμφωνία θα τα παραδώσουν όλα. Σκεφτείτε ότι πρέπει, εάν περάσει συμφωνία, να οι πεσόντες με μακεδονομάχοι να αλλάξουν όνομα. Και θα πρέπει ο Μακεδονικός Αγώνας να αλλάξει όνομα. Ειδικά επειδή δόθηκε εναντίον Σκοπιανών και Βούλγαρων Κομιτατζίδων και μέχρι το 1949, 47 με 49, αν τα λέω σωστά και μάλλον τα λέω, όπου είχε ιδρυθεί η ΣΝΟΦ και η ΝΟΦ, σέρβο-κομμουνιστικές οργανώσεις, με έδρα, παρακαλώ, τα Σκόπια και πολεμούσε εναντίον της Ελλάδος. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Δεν μπορώ να τα αλλάξω ούτε εγώ ούτε αυτοί. Εάν συμβεί αυτό, να αλλάξουμε και τους μακεδονομάχους μας, θα είναι κάτι μεγαλύτερο από το κυλώνιο άγος. Θα είναι μια νέα, διαιώνια, εθνική ντροπή.
Και πάμε τώρα, βεβαίως, και πάμε τώρα γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η πρώτη φάση του σχεδίου διαμελισμού της Αθήνας. Της Αθήνας, λέω, συγγνώμη, της Ελλάδος. Θα ήθελα πολύ ψύχραιμα να θυμίσω ότι το πλαίσιο αυτού του σχεδίου έχει ήδη εκπονηθεί. Είναι η δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου με ειδικό καθεστώς φτηνών εργατικών χεριών από παράνομους μετανάστες. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί και δημιουργηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μυστικό, υπάρχει το πλαίσιο. Πάνω σε αυτά, ήδη η νέα ελληνική νομοθεσία δίνει κατευθείαν παροχή ηθαγένειας, κατευθείαν ηθαγένειας, με κάτι μεταφραστικά λέει, δεν είναι στα αγγλικά, δεν μεταφράζεται έτσι, αλλά μεταφράζεται αλλιώς. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι θα πει ηθαγένεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δίνεται λοιπόν απευθείας ηθαγένεια, ακόμη και σε παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επικίζουν με τη βία τη χώρα μας, με το ζόρι. Αυτή λοιπόν είναι επόμενο, ότι θα επικαλεστούν κάποια στιγμή τα θρησκευτικά τους δικαιώματα, θα συμπήξουν, θα εισέλθουν μέσα στις παρατάξεις αφού θα αποκτήσουν ως νόμιμοι πλέον και εκλογικά δικαιώματα και από εκεί και πέρα μπορεί να φτιάξουν και ένα αποσχιστικό μειονοτικό κόμμα. Δεν τα βλέπουμε τις προσπάθειες στη Θράκη. Τι περιμένουμε να καταλάβουμε, δηλαδή, ότι θα γίνει κάτι άλλο. Και θα πει κάποιος, καλά, αυτά είναι συλλογισμοί. Είναι συλλογισμοί. Α, και οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου δεν είναι συλλογισμοί, είναι γεγονότα. Το σχέδιο τεμαχισμού της Ελλάδος σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου έγινε παγκοσμίως γνωστό από τη δημόσια πρόταση του Προέδρου των Γερμανών Βιομηχάνων, φύλα προσκύμενου στην καγκελάριο κυρία Μέρκελ, του Hans Peter Keitel, ο οποίος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Spiegel ζήτησε να κηρυχθεί όλη η Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη και να αντιμετωπιστεί με το ίδιο καθεστώς που διέπει τις θυγατρικές εταιρείες του. Έτσι να δημιουργηθούν 7 ελεύθερες οικονομικές ζώνες, μεταποιητικές, να φέρουν τους ανθρώπους τους από τη Βόρεια Ευρώπη, Κίνα και Ασία και να πλημμυρίσουν με εργατικά, φτηνά εργατικά χέρια. Το προσπάθησε να το κάνει ήδη η κυρία Μέρκελ, δεν είναι ούτε και αυτό. Απλώς δεν συνδέουν κατάλληλα, δεν συνδέονται κατάλληλα τα κομμάτια του puzzle. Το θέμα είναι ακόμη βαθύτερο. Η γερμανική πολιτική για περισσότερα από 100 χρόνια, άλλο ένα ντοκουμέντο σας έχω, προσπαθεί να διαλύσει και να επανακαθορίσει φυλετικά την Ευρώπη. Σήμερα που μιλάμε, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός η ύπαρξη του γερμανικού ευρωπαϊκού κέντρου μειονοτήτων. Ιδρύθηκε το 1996 με διευθυντή τον κύριο Στέφαν Τράιμπστ, ο οποίος μετέπειτα, σας ζητώ συγγνώμη, ο οποίος μετέπειτα έγινε, παρακαλώ, ο κύριος Τράιμπστ, γενικός πρόξενος στο μη αναγνωρισμένο κράτος του Κωσόβου. Υπάρχει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μειονοτήτων. Οι έρευνες του Κέντρου Μειονοτήτων λέει ότι πρέπει να ακολουθούμε, είναι εκ των Ναζί όλες οι γραμμές, των Γερμανών Ναζί όλες οι γραμμές του κέντρου, λέει ότι πρέπει να ακολουθούμε την βιολογική βάση του DNA κάποιων εθνοτήτων που τους ανεβάζουν σε... Είναι καταπιεζόμενες οι μειονότητες αυτές και ειδικά στα Βαλκάνια και είναι 282. Υπάρχουν έγγραφα υπ' αυτού τι λέει το κέντρο μειονοτήτων. Και άρα η Ευρώπη πρέπει να δημιουργηθούν και ειδικά στα Βαλκάνια πολλά μικρά κρατήδια και φυσικά να αποδηγητούνται από τη Γερμανία. Θα πει κάποιος, εντάξει, αυτά γίνανε τώρα. Δεν γίνανε τώρα. Είμαι Θεσσαλονικιός, όπως και εσείς. Και έμαθα στο σχολείο ότι το βράδυ της 26 Οκτωβρίου προς 27, 2 η ώρα το πρωί, παραδόθηκαν τα έγγραφα για την παράδοση της πόλης του 1912. Αλλά η πόλη στα χαρτιά πότε μεταβιβάστηκε, κυρίες και κύριοι? Πότε μεταβιβάστηκε? Μεταβιβάστηκε 10 μήνες μετά, στις 28 Ιουλίου του 1913. Τι γινόταν αυτούς τους 10 μήνες? Μεσολάβησε η συνθήκη του Λονδίνου, η σύνοδος των πρεσβευτών, το πρωτόκολλο των Αθηνών και τελικά καταλήξαμε το 13 μετά από 10 μήνες στη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Γιατί 10 μήνες, τι παλεύαμε? Παλεύαμε τη συγκροτημένη
επίσημη, την οποία μπορείτε να τη βρείτε, πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας, το οποίο ήθελε σε συνεργασία με ντόπιους παράγοντες της πόλης, ευτυχώς λίγους, να καντονοποιηθεί το 12-13 αυτά, έτσι, να καντονοποιηθεί η Θεσσαλονίκη ως μια περιοχή, είτε υπό την επιρροή της Αυστρίας, είτε ως προτεκτοράτο της Βουλγαρίας. Γι' αυτό και ο σημερινός καγκελάριος της Αυστρίας πήγε από τους πρώτους να ενθαρρύνει τον κύριο Ζάεφ. Τα σχέδια λοιπόν είναι παλιά, υπάρχουν και δεν ξεχνιούνται. Αλλά παίρνουμε και ένα άλλο μήνυμα. Αφού από το 12-13 προσπαθούν 100 χρόνια και δεν τα κατάφεραν, γιατί θα τα καταφέρουν τώρα? Γιατί θα τα καταφέρουν τώρα? Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί τη θέλουν τόσο πολύ αυτή την Μακεδονία? Για το λιμάνι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας? Μάλιστα. Έχω στα χέρια μου την μελέτη της δημόσιας εταιρείας πετρελαίου 1986, η οποία υποβλήθη αρμοδίως με αριθμό πρωτοκόλλου και είναι καταχωρημένη και στα αρχεία της εταιρείας. 1986, δημόσια εταιρεία πετρελαίου. Και βεβαιώνει, ό,τι στο Θερμαϊκό υπάρχει πετρέλαιο, το οποίο γνωστά συμφέροντα, αν θέλετε στη συζήτηση μπορώ να σας πω από πού ξεκινάνε και πότε, δεν το φαντάζεστε. Υπάρχει λοιπόν κοίτασμα από το 86 βεβαιωμένο, το οποίο δεν επιτρέπουν να εξορίξει η Ελλάδα. Στην επανομή, στην ίδια μελέτη, υπάρχει καταρχάς κοίτασμα φυσικού αερίου, αξιοποιήσιμο. Και βέβαια, όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει ότι στη Μακεδονία υπάρχουν σπάνια μέταλλα, ηρίδιο, όσμιο, κόκκινο σιδράγυρος και άλλες γαίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία των πυρηνικών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ένα κιλό κόκκινο σιδράγυρος κοστίζει περί τις 300.000 λίρες Αγγλίας. Έτσι η Ελλάδα των μνημονίων καλείται να τα παραδώσει όλα αυτά μαζί με όσα έχει παραδώσει για τα επόμενα 100 χρόνια. Και θα πει κάποιος, υπάρχουν λύσεις? Κι όμως υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να συνεχιστεί η λαϊκή επανάσταση συνειδήσεων. Κάποτε μου λέγανε, τι εννοείς λαϊκή επανάσταση συνειδήσεων? Αυτό που είπε προηγουμένως ο εκ των διοργανωτών, ή που είπαν προηγουμένως οι εκ των διοργανωτών των μεγάλων συλλαλητηρίων. Αυτό, ο ανώνυμος κόσμος που κατεβαίνει, οι μανάδες, οι γέροι, τα παιδιά που φάγανε τα χημικά στην παραλία, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι που δεν θα το βάλουν κάτω. Αυτοί είναι που είναι έξω από τα σχέδια. Έξω από τα σχέδια αυτής της νομεκλατούρας, αυτής της κυβέρνησης, η οποία θέλει να τα παραδώσει όλα. Τα συγκεκριμένα, απολύτως συγκεκριμένα, θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα για να μην σας τρώω το χρόνο, απολύτως συγκεκριμένα 10 σημεία αντίδρασης. Το πρώτο είναι η αντίδραση και η πίεση του λαού. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα κι αν κυρωθεί αυτή η προοδευτική συμφωνία, όπως είπαμε, μπορεί να καταγγελθεί. Μπορεί να καταγγελθεί. Ήδη εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετική εκδίκαση, θυμίζω, διότι παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, ειδικά της λαϊκής κυριαρχίας. Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει το λαό. Ξεκάθαρα. Δεν θέλει το λαό. Ακόμα δεν λαμβάνεται καν υπόψη οι δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου 2009-1994, οι οποίες έκριναν ως ανύπαρκτη τη μακεδονική γλώσσα και ανύπαρκτο το μακεδονικό έθνος. Συγκρούεται με αναγκαστικούς κανόνες του Γενικού και Διεθνούς Δικαίου. Είναι αντίθεση με τη συνθήκη της Βιέννης και διότι, όπως ίσως δεν είπα προηγουμένως, όλες οι συνθήκες, γνωρίζουν οι νομικοί πολύ καλά, απαιτούν και έναν αυστηρά καθορισμένο θεματοφύλακα της συνθήκης, ο οποίος θα προβεί στην καταγραφή των στοιχείων της τυχούσας, συγγνώμη, διάλυσης. Λοιπόν, αυτό απουσιάζει από αυτήν την συνθήκη. Δεν υπάρχει. Η Ελλάδα στον διεθνή χώρο, από μια πατριωτική κυβέρνηση και με έναν λαό που σπρώχνει από πίσω, μπορεί να προσφύγει για όλους τους λόγους που θα πω συνοπτικά στα αντίστοιχα διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς. Όπως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύνδεσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου λόγω κλοπής και καταπάτησης των πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας.
Εδώ οι προσφυγές μπορεί να είναι και ατομικές εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα ένδυκα μέσα και οδή. Δεύτερον, μπορούμε να προσφύγουμε στο άλλον αρμοδιοτήτων, πολλοί τα μπερδεύουν, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνω και ξαναλέω ότι έχει εκδοθεί η προηγούμενη απόφαση 16-9 του 1991, όπου με τρεις όρους απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του όρου Μακεδονία για τα Σκόπια και δεν έχει εκδοθεί νεότερη. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας κάθονται και περιμένουν πότε η Ελλάδα θα αυτοκτονήσει υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, ώστε μετά να πούνε, αφού υπογράψατε τώρα, Έλληνες, το 2018-19, εμείς τι να κάνουμε ως Ευρώπη, να θυμηθούμε την παλιά μας δέσμευση. Όχι, αλλά ισχύει αυτό, νομικά ισχύει. Τώρα, σημειώνω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν στην δήλωση του τέος Προέδρου των ΗΠΑ, Κλίντον, ότι τα Σκόπια δεν συμμορφώθηκαν στην τελική πράξη του Ελσίνκη, ως επιχείρημα στέκει ακόμα. Είναι μαχητό. Στη Συμφωνία των Πρεσπών αντιτίθενται στις Διεθνείς Συμβάσεις Πολιτιστικής Προστασίας Σύμβασης της Χάγης, είναι το πέμπτο αυτό, του 1954. Έκτον, παραβιάζει τη σύμβαση της UNESCO, η οποία έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρακαλώ, γιατί προκαλεί αυτή η συμφωνία σύγχυση στην πολιτιστική ταυτότητα των λαών και των εθνών, και γι' αυτό η Ελλάδα οφείλει να προσφύγει στον ΟΗΕ. Εδώ τώρα προέκυψε και κάτι που είχα γράψει πριν από αρκετές μέρες το λόγο μου και προέκυψε μια επιβεβαίωση για να δείτε πόσο ακριβή είναι αυτά που λέμε εδώ απόψε. Έγραφα λοιπόν εδώ το εξής. Εδώ να ληφθεί υπόψη στον ΟΗΕ η παράμετρος ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν ειδικά δικαιώματα τα μόνιμα μέλη Ρωσία και Κίνα, τα οποία δεν συμφωνούν στον επεκτατισμό του ΝΑΤΟ. Και τι μάθαμε χθες, προχθές, ότι βάσει του ψηφίσματος 845 παράγραφος 3 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που ήδη επικαλείται η Ρωσία, έχουν δικαίωμα βέτο για αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι καλά τα πράγματα για αυτούς, αλλά χρειάζεται συνέχεια του αγώνα, δεν χρειάζεται καμία επανάπαυση. Το παιχνίδι παίζεται και θα κερδιθεί. Έβδομον, να προσφύγουμε σχετικά με όσα λέει ο Οργανισμός Ασφαλείας Συνεργασίας στην Ευρώπη, ο ΑΣΕ. Να προσφύγουμε, όγδον, για την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1950, και αυτή παραβιάζεται. Ένατον, η Συμφωνία των Πρεσπών συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Στρασβούργου περί Ιθαγένειας, και δεδομένου ότι σε ζητήματα Ιθαγένειας πρέπει να λάβουν υπόψη και τα νόμιμα συμφέροντα του κράτους που δέχεται την επίθεση. Και δέκατον και τελευταίο, η Συμφωνία παραβιάζει δομικές και ακυρώνει ουσιαστικά δομικές διεθνείς συνθήκες σε βάρος της Ελλάδος, όπως το Πρωτόκολλο των Αθηνών που ανέφερα, τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, τη Συνθήκη της Λοζάνης. Προσέξτε εδώ κάτι χαριτωμένο εντός πολλών εισαγωγικών και συγχωρέστε μου το συνάχη. Για τη Συνθήκη της Λοζάνης έρχεται ο κύριος Ερντογάν και μας λέει ότι θέλει να την αλλάξει ολόκληρη. Και του λέμε όχι, δεν γίνεται, είναι Συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί αλλάζει μόνο μερός για τα Σκόπια? Πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό κάποιοι. Γιατί? Κλείνοντας, σας καλώ να θυμηθούμε τι απέγινε το σχέδιο Ανάν του 2004 στην Κύπρο και τις επέσχυντες διεθνείς απειλές που δέχτηκε τότε το νησί. Κι όμως ο λαός υπό την ηγεσία του ηρωικού ηγέτη Τάσου Παπαδόπουλου δεν υπέκυψε και δικαιώθηκε. Σήμερα στην Ελλάδα, στη θέση του ελείποντος ηγέτη, βρίσκεται ο ελληνικός λαός με μια σπάνια εθνική ομοψυχία στο μέγιστο ζήτημα της Μακεδονίας και έχει απέναντί του μια κυβέρνηση που κυβερνά χωρίς τη συγκατάθεση του και μέρος της αντιπολίτευσης που είναι έτοιμη να καρφώσει με ψήφους καρφιά των βουλευτών της το φέρετρο όπου θέλουν να βάλουν την ολοζώντανη μοναδική Μακεδονία των Ελλήνων. Αλλά δεν θα τους περάσει. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με οποιασδήποτε εξελίξεις, συνθήκες και για όσο χρόνο απαιτηθεί. Γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα και μόνο, και χωρίς τη Μακεδονία αρχίζει η διάλυση της χώρας μας. Έτσι ισχύει ξανά σήμερα αυτό που είπε ο Ιώνας Δραγούμης. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Το καθήκον μας είναι αγώνας ασταμάτητος μέχρι την τελική δικαίωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι
Νομίζω ότι πραγματικά επαληθεύτηκε ο πρόλογος που έκανα για τον Γιώργο τον Ρωμανό.